Καλησπέρα σας. Ως υπάλληλος της ΕΙΑΘ, θέλω να επισημάνω το εργασιακό βάρος που σηκώνουν όλοι οι εργατοϋπάλληλοι της Εταιρείας Ίδρυυσης και Αποχέτευσης της Θεσσαλονίκης για να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις προς τους πολίτες. Αυτή η πίεση οφείλεται κυρίως στην έλλειψη προσωπικού και στην εντατικοποίηση της εργασίας, καθώς η περιοχή ευθύνης της ΕΙΑΘ επεκτείνεται, ενώ το μόνιμο προσωπικό δεν ανανεώνεται και υπολείπεται των αναγκών. Για τη συμπίεση του εργατικού κόστους, κρίσιμες εργασίες έχουν ανατεθεί σε εργολάβους. Στον κύκλο εργασιών της ΕΙΑΘ έχουμε υπολογίσει ότι θα έπρεπε να εργάζονται πάνω από 900 εργαζόμενοι. Μόνο το 1/3 από αυτούς είναι εργαζόμενοι στην ΕΙΑΘ. Οι υπόλοιποι είναι χαμηλά αμοιβόμενοι εργολαβικοί εργατοϋπάλληλοι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ανάλογη μείωση του λειτουργικού κόστους της ΕΙΑΘ. Απλά μέσω των εργολαβικών συμβάσεων, το κεφάλαιο ρέει προς άλλες ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες μετράνε την κερδοφορία τους πάνω στις πλάτες των εργολαβικών υπαλλήλων, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Με την αγωνιστική συσπήρωση της ΕΙΑΘ, παράταξη στην οποία συσπηρώνονται και κομμουνιστές εργαζόμενοι, συμμετείχαμε σε όλες τις δυναμικές κινητοποίησεις για τα θέματα που προβληματίζουν την κοινωνία. Βγήκαμε στον δρόμο ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που διεξάγεται στην Ουκρανία. Διαδηλώσαμε στο λιμάνι κατά του οπλοστασίου του ΝΑΤΟ. Υψώσαμε τη φωνή μας για να μην ξεχαστεί το αποτρόπαιο προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη. Σε πολλές εργατικές συγκεντρώσεις και απεργιακές κινητοποίησεις, ενώσαμε τις φωνές μας και συμπορευτήκαμε με το ΚΚΕ με οργανωμένο αγώνα και ποικίλες παρεμβάσεις ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του νερού και ενάντια στη νέα αγορά ύδατος που σηματοδοτεί η ίδρυση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Με τους συνάδελφους της αγωνιστικής συσπήρωσης, καλέσαμε σε μαζική συμμετοχή κατά της εμπορευματοποίησης του νερού και σε απεργιακές συγκεντρώσεις, σε κοινές συνελεύσεις σωματείων και φοιτητικών συλλόγων. Όλοι εμείς στείλαμε το μήνυμα ότι το νερό δεν είναι εμπόρευμα. Αναδείξαμε όμως την ίδια ώρα ότι το σύνθημα «Τα δημόσια αγαθά πάνω από τα κέρδη» είναι κάλπικο. Έχουμε πια την πείρα για να δούμε ότι όπου υπάρχει κέρδος, οι ζωές μας είναι πάντα κάτω από αυτό. Με παρεμβάσεις και τα κείμενά μας, αναδείξαμε ότι ένα είναι το σύνθημα. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Με δουλειά των κομμουνιστών συναδέλφων και βασισμένη σε επίσημα εταιρικά στοιχεία, εκδόθηκε από το ΚΚΕ Infographic με τα κύρια ορόσημα της εμπορευματοποίησης του νερού της πόλης. Αναδύθηκε πως το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΟΥΔΟΥ συνεχίζουν με σειρά το αντιλαϊκό έργο και το πηγαίνουν ένα βήμα παρακάτω. Ενδεικτικά, το ΠΑΣΟΚ μετοχοποίησε την ΕΙΑΘ και την έβαλε στο χρηματιστήριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ την εισήγαγε στο υπερταμείο και η ΝΟΥΔΟΥ θεσμοθέτησε τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Επιπλέον, όλοι τους γιγάντωσαν τις εργολαβίες. Στον αντίποδα, το ΚΚΕ και οι κομμουνιστές στην ΕΙΑΘ ανέδειξαν πόσο ζημιογόνα ήταν και είναι τα αστικά κόμματα για την ίδρυυση και την αποχέτευση των λαϊκών νοικοκυριών. Παράλληλα, κατέθεσαν την πρότασή τους για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη χώρα και πώς πραγματικά θα εμπεδωθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού ως κοινωνικό αγαθό. Αυτό ενισχύθηκε και με ημερίδα που πραγματοποιήθηκε εδώ, δίπλα στην αίθουσα του Δημαρχείου και αγκαλιάστηκε με πολύ μεγάλη λαϊκή συμμετοχή. Σε αυτή την ημερίδα απαντήθηκαν κρίσιμα ζητήματα για να αποκτήσει συνέχεια και σταθερότητα ο αγώνας. Δεν φτάνει να λέμε όχι στην ιδιωτικοποίηση, αλλά να δούμε ρεαλιστικά σε ποιο οικονομικό σύστημα βρισκόμαστε και ποιος είναι ο λόγος για την αντιλαϊκή πολιτική που ασκούν τα αστικά κόμματα. Επιπλέον, έχουμε την πείρα ώστε να διακρίνουμε τη φενάκη των ωραίων λόγων και να μην πέφτουμε στη λούμπα του μικρότερου κακού. Γιατί το νερό είναι αγαθό που ανήκει στο λαό και μόνο μαζί με το ΚΚΕ μπορούμε να διασφαλίσουμε το συνεχή αγώνα ενάντια στο σύστημα και υπέρ του λαϊκού συμφέροντος.